Καλησπέρα φίλες και φίλοι, αυτό είναι το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Omnia TV στις 2. Ξεκινάμε με τα εσωτερικά. Σήμερα στις 4 το απόγευμα θα ξεκινήσει το 8ο αντιρατσιστικό φεστιβάλ στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, που διοργανώνεται από την Αντιρατσιστική Πρωτοβουλία Λάρισας και θα κρατήσει μέχρι αύριο αργά το βράδυ. Οι θεματικές του φετινού φεστιβάλ θα είναι οι εξής. Πρώτον, εργατικό κίνημα και μετανάστευση. Δεύτερον, κοινωνικά κινήματα και δίκτυα αλληλεγγύης. Τρίτον, η 7η τέχνη συναντά το ρατσισμό. Τέταρτον, αστικό περιβάλλον, ελεύθερη χώρη και κοινωνική αποκλεισμή. Πέμπτον, ακροδεξιά, φασισμός. Και έκτον, Παλαιστίνη, Γάζα, αραβικές εξεγέρσεις. Με μεγάλη συμμετοχή μαθητών και δυναμική αλλά ολιγάριθμη παρουσία των φοιτητικών συλλόγων, πραγματοποιήθηκε νωρίς το απόγευμα χθες το Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο. Οι ΔΟΕ και οι ΟΛΜΕ συμμετείχαν επίσης δυναμικά και μάλιστα συνδικαλιστές εκπαιδευτικοί βγήκαν μπροστά στα ΜΑΤ και απαιτούσαν να φύγει η αστυνομία από την πορεία. Από τις δυνάμεις καταστολής χρησιμοποιήθηκε ο φράχτης στα Λουλουδάδικα και επιχειρήθηκε επανειλημμένα η εισχώρηση ΜΑΤ στην πορεία, η οποία ωστόσο αποτράπηκε από τις περιφρουρήσεις. Οι διαδηλωτές παρέμειναν στο Σύνταγμα και ενώθηκαν με τη διαδήλωση που πραγματοποίησαν αργότερα το απόγευμα οργανώσεις και κόμματα έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Αντιφασιστική και αντιρατσιστική συγκέντρωση πραγματοποιείται αύριο Σάββατο στις 11 το πρωί στην πλατεία Νέας Μύρνης. Η συγκέντρωση γίνεται σε απάντηση προκλητικής δημόσιας εμφάνισης εκείνων Ναζί, μελών της Χρυσής Αυγής, νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Παράνομη και καταχρηστική κρίθηκε η απεργία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και ως εκ τούτου καλούνται να βρίσκονται κανονικά στις θέσεις τους. Η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας είχε κηρύξει 24ωρη απεργία την Κυριακή, διεκδικώντας την ικανοποίηση οικονομικών κυρίως αλλά και θεσμικών αιτημάτων που έχουν να κάνουν με τη γενικότερη λειτουργία της υπηρεσίας. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προσέφυγε στη δικαιοσύνη, όπως πράττει σε τέτοιες περιπτώσεις, ζητώντας να κηρυχθεί παράνομη η απεργία. Σε υποβάθμιση 8 ελληνικών τραπεζών προχώρησε η Moody's. Η υποβάθμιση έγινε σύμφωνα με τον Νίκο εξαιτίας των αυξανόμενων κινδύνων στα ομόλογα, την εξασθένιση της ελληνικής οικονομίας και τη μείωση των καταθέσεων. Πρόκειται για τις Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Eurobank Εργασίας, Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιός, Αγροτική Τράπεζα και Attica Bank. Πάμε στα διεθνή τώρα. Σήμερα Παρασκευή πρόκειται να κατεθεί η αίτηση εισδοχής της Παλαιστίνης ως το 194ο κράτος μέλος του ΟΗΕ. Την αίτηση θα καταθέσει ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούτ Αμπάς, εκπροσωπώντας κυρίως την πολιτική παράταξη Φατάχ. Παρά τη συμφωνία στην οποία είχαν καταλήξει εκπρόσωποι της Χαμάς και της Φατάχ στο Κάιρο τον Απρίλιο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, σε συνάντησή του με τον πρόεδρο Αμπάς, δήλωσε ότι «Η ειρήνη δεν επιτυγχάνεται με διακηρύξεις και αποφάσεις του ΟΗΕ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ασκήσουν βέτο κατά του αιτήματος εισδοχής της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ». Αυτό ήταν το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Omnia TV στις 2. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.